Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου «Η Ελλάδα στη Διεθνή Οικονομική Κοινότητα» που οργάνωσε το περιοδικό Euromoney σε συνεργασία με 5 ελληνικές και ξένες τράπεζες. Σήμερα μίλησαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θόδωρος Καρατζάς και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Δημήτρης Χαλικιάς. Ο κ. Καρατζάς αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής που εφάρμοσε η κυβέρνηση και στη δημιουργία κλίματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει, είπε, δίνει τη δυνατότητα για ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες. Ο κύριος Χαλικιάς αναφέρθηκε στην πορεία εξυγχρονισμού του τραπεζικού συστήματος της χώρας και ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών. Τόνισε ότι η Τράπεζα της Ελλάδας εμένει στην πολιτική αυτή, η οποία είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αναδιοργάνωσης των τραπεζών για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του 1992. Επαφές στη Γαλλία, όπου εξετάζονται οι προοπτικές για επενδύσεις στην Ελλάδα, κάνει ο καθηγητής Αδαμάντιος Πεπελάσης. Να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στο Παρίσι, Γιάννη Αγγελόπουλο. Μπροστά σε ένα πλατή ακροατήριο από διευθυντές ή εκπροσώπους των πιο μεγάλων γαλλικών βιομηχανικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και εκπροσώπους του οικονομικού τύπου, ο καθηγητής κ. Πεπελάσης, οικονομολόγος και θέος διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, είχε την ευκαιρία να εκθέσει σήμερα στη γαλλική πρωτεύουσα, στη διάρκεια μιας συναισθίασης, την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και να αναπτύξει τις δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συνάντηση αυτή των πιο σημαντικών δηλαδή οικονομικών παραγόντων της Γαλλίας με τον Έλληνα καθηγητή που έχει επιφορτιστεί από την ελληνική κυβέρνηση με την φροντίδα να διερευνήσει παντού στο εξωτερικό τις δυνατότητες επενδυτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα οργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο των Γάλλων Βιομηχάνων και από την Οικονομική και Εμπορική Υπηρεσία της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι. Μετά την ομιλία του, ο κύριος Πεπελάσης χρειάστηκε να απαντήσει σε πλήθος ερωτήσεων που του έθεσαν οι Γάλλοι συνδετημόνες του, οι οποίοι έδειξαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τις δυνατότητες των διαφόρων μορφών συνεργασίας που υπάρχουν, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αυτές. Ο κύριος Πεπελάσης, που όπως είναι γνωστό, είχε παρόμοιου τύπου επαφές και στην Αγγλία και στη Γερμανία, ειδού πώς εκτιμά συνολικά το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών. Η εντύπωσή μου είναι απλή και σαφής ότι πραγματικά στις χώρες αυτές και ευρύτερα στην Δυτική Ευρώπη υπάρχει ένα βαθύ, ειλικρινές, ανανεωμένο αν θέλετε, ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της. Οι προοπτικές βέβαια της ελληνικής οικονομίας φαίνονται πλέον πολύ πιο δυναμικές από ό,τι παλαιότερα και αυτό φαίνεται ότι έχει γίνει γνωστό, είναι αντιληπτό, είναι ορατό από τους ξένους. Το ενδιαφέρον τους πραγματικά είναι για μια στενότερη οικονομική συνεργασία με τη δική μας οικονομία και φυσικά αυτό σημαίνει ότι το βάρος είναι περισσότερο δικό μας πλέον στο βαθμό που θα μπορέσουμε εμείς να απορροφήσουμε αυτό το ενδιαφέρον και να το μετουσιώσουμε σε πραγματική, πιο αποδοτική οικονομική συνεργασία. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επαφές του κ. Πεπελάση θα συνεχιστούν και αύριο. Πράγματι, ο Έλληνας καθηγητής πρόκειται να συναντηθεί στη Διεθνή Διπλωματική Ακαδημία αυτή τη φορά με τους διαπιστευμένους εκπροσώπους για τα οικονομικά θέματα διαφόρων χώρων καθώς και διεθνών οικονομικών οργανισμών όπως παραδείγματος χάρη ο ΟΣΑ. Αξιοσημείωτη ευαισθησία της Εκκλησίας της Ελλάδας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αρρώστιας της εποχής μας του AIDS. Η Ιερά Σύνοδος λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει ειδικό εκκλησιαστικό ίδρυμα για την περίθαλψη των ασθενών που πάσχουν από τη φοβερή αρρώστια. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας από Μητροπολίτες, κληρικούς με ειδικές γνώσεις και επιστήμονες. Δεν κατέληξαν σε αποφάσεις οι εκπρόσωποι φορέων που πήραν μέρος στη σημερινή σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας για το θερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της Αττικής. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Γεννηματάς, οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι οργανώσεις των εργαζομένων πρέπει να καταθέσουν τις οριστικές προτάσεις τους ως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας. Αν συμφωνούν, θα ισχύσει το ωράριο που προτείνουν. Στην αντίθετη περίπτωση, απόφαση για τη μορφή του ωραρίου θα πάρει το Υπουργείο Εργασίας συνθέτοντας τις προτάσεις που θα του υποβληθούν. Την ικανοποίησή του για την επιτυχία της συνάντησης Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα εξέφρασε σήμερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τούρκου Τοζάλ στους Έλληνες δημοσιογράφους που με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Βασίλη Κοραχάη επισκέπτονται την Τουρκία ύστερα από πρόσκληση του πρόεδρου της Ένωσης Δημοσιογράφων της Άγκυρας. Ο κ. Τοζάλ είπε στους Έλληνες δημοσιογράφους ότι οι Τούρκοι επιχειρηματίες τον ενημέρωσαν σχετικά με το θετικό αποτέλεσμα της συνάντησης που είχαν στην Αθήνα με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Ο πρόεδρος της
ΣΥΕ, ο κ. Κοραχάης, τόνισε στον Τούρκο Πρωθυπουργό πως οι Έλληνες δημοσιογράφοι έχουν ανταποκριθεί θετικά στο πνεύμα του Νταβός και ότι περιμένουν την ίδια ανταπόκριση από τους συναδέλφους τους, τους Τούρκους. Επίσκεψη στην Τουρκία θα πραγματοποιήσει από αύριο, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής Στέφης Αναστασάκος, που έχει προσκληθεί από τον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου. Ο κύριος Αναστασάκος θα επισκεφτεί την Άγκυρα, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη και αύριο το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Γιλμάζ, την Κυριακή, μαζί με άλλους κοινοβουλευτικούς που επισκέπτονται την Τουρκία. Θα γίνει δεκτός από τον Τούρκο πρόεδρο Κενάν Ευρέν και τον πρωθυπουργό Τουρκούτ Οζάλ. Και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μαζί με τους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης θα απεργήσουν στη διάρκεια των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια. Οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης θα απεργήσουν στις 19 Μαΐου και από τις 23 ως τις 26 Μαΐου και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα κάνουν 48ωρη απεργία στις 19 και 20 Μαΐου και πενθήμερη μέσα στις εξετάσεις, δηλαδή από τις 23 ως τις 27 Μαΐου. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ζητούν να κατατεθεί στη Βουλή νόμος για την ιδιωτική παιδεία και οι καθηγητές απεργούν για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Σε σημερινή του ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας διαψεύδει σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι καταργείται το πενθήμερο στα σχολεία και τονίζει πως δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά με ψευδείς ανακοινώσεις πριν τελειώσει το έργο της Συμμικτή Επιτροπή που ασχολείται με τα προεδρικά διατάγματα που αφορούν αλλαγές στις λειτουργίες των σχολείων. Δύο 24ωρα πριν τη λήξη της προεκλογικής εκστρατείας στη Γαλλία, τέσσερις υποψήφοι πήραν θέση σχετικά με το Κυπριακό. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Φρανσουά Μιτεράν, τον πρωθυπουργό Ζακ Σιράκ, τον πρώην πρωθυπουργό Ρέιμον Μπαρ και τον υποψήφιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Αντρέ Λαζουανί. Η Εύη Δεμήρη από το Παρίσι μας δίνει τις λεπτομέρειες. Στη Γαλλία υπάρχουν πολλοί φιλέλληνες και φίλοι της Κύπρου, όπως υπάρχει από το 1974 και η Ένωση των Φίλων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είχε και την πρωτοβουλία να στείλει σε όλους τους υποψηφίους για τη Γαλλική Προεδρία ερωτηματολόγιο για το Κυπριακό. Θέματα, η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης, η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και η αποστρατικοποίηση του νησιού, το θέμα των αγνοωμένων και το ενδεχόμενο επιβολής οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, Ζων Κατσιάπης, που πήρε τις επιστολές απαντήσεις τεσσάρων υποψηφίων, μας εξήγησε ότι η πρωτοβουλία του αυτή έχει σκοπό να φωτίσει την ψήφο των Γάλλων φίλων της Κύπρου. Θα ήθελα να μας λέγατε έτσι επιγραμματικά ποιες είναι οι φράσεις κλειδιά στις απαντήσεις των υποψηφίων απέναντι σε αυτά τα θέματα. Όσον αφορά το θέμα της, για τις κύρωσεις της Γαλλίας ή της ΕΟΚΙΝΟΝΤΗΝ της Τουρκίας, ο κύριος Χαρμοβάρ, ο πρώην πρωθυπουργός, λέει ότι δεν βλέπει να είναι μια σωστή μέθοδο για να βρούμε μια λύση του Κυπριακού. Ο κύριος Μιτεράν, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, λέει ότι μόνον αν δεν θα πετύχουν οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του κύριου Πέρας Ντε Κουελάρ, η ΕΟΚ και η Γαλλία πρέπει να αντιμετωπίζουν το θέμα, το Κυπριακό, με άλλη υπόψη, ας πούμε, και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να πούμε ότι ο κ. Μιτεράν μόνο στο μέλλον αντιμετωπίζει το θέμα κυρώσεων, ενδεχομένως, αν δεν θα πετύχουν οι προσπαθίες του κ. Πέρες Ντε Κουελάρ. Ο κ. Σιράκ, λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των αγνοούμενων, επιμένει να βρεθεί μια συνολική λύση του Κυπριακού. Λέει ότι για το θέμα των αγνοούμενων η εμπειρία που είχαμε προς το παρόν αποδείχνει ότι μια ξεχωριστή λύση για τους αγνοούμενους δεν μπορεί να πάει χωρίς μια συνολική λύση του Κυπριακού. Ο κύριος Λαζουανί, ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας, αυτός συμφωνεί με την σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό, συμφωνεί για τον αφοπλισμό της Κύπρου. Όσον αφορά τις κύρωσεις στα πλαίσια... για την αποστρατικοποίηση, θέλω να πω.
Και όσον αφορά τις πίεσεις προς την Τουρκία στα πλαίσια της ΕΟΚ, συμφωνεί μόνον αν δεν θα πετύχουν οι τελευταίες προτάσεις του νέου Πρόεδρου της Κύπρου, του κ. Βασιλείου. Κυρίες και κύριοι, από το Παρίσι, καλό σας βράδυ. Το Ισραήλ παραμέρισε για ένα 24ωρο τις ανησυχίες του για τη συνεχιζόμενη Παλαιστινιακή εξέγερση στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη και γιόρτασε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του. Ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωσή του με την ευκαιρία της επετείου, κάλεσε το Ισραήλ και τα άλλα έθνη της Μέσης Ανατολής να προχωρήσουν σε επικοδομητικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην ίδια δήλωση τονίζεται ότι ο πρόεδρος Ρίγκαν είναι πεπισμένος ότι το αμερικανικό σχέδιο προσφέρει τη μόνη ρεαλιστική βάση για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, με την οποία προβλέπεται διαδικασία για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, πολιτική, οικονομική και αμυντική συνεργασία. Εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ θα συναντώνται περιοδικά και θα εξετάζουν ζητήματα αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας κυρίως. Στην Ιερουσαλήμ και το Τελαβίβ, βετεράνοι του πολέμου της ανεξαρτησίας έγιναν δεκτοί από τον Ισραηλινό πρόεδρο Χάιμ Χέρτζοκ στον επίσημο γιορτασμό της Εθνικής Επετείου. Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας εξάλλου, χιλιάδες άτομα παρακολούθησαν στη Δυτική Ιερουσαλήμ στρατιωτική παρέλαση, καύση πυροτεχνημάτων και άλλες εκδηλώσεις, ενώ πολλοί προτίμησαν φαγοπότη στα πάρκα. Ο Ισραηλινός στρατός απαγόρευσε στους Παλαιστίνιους να περάσουν τη διαχωριστική γραμμή της Δυτικής Όχθης και σε 23 καταβλισμούς επιβλήθηκε περιορισμός της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη επικρατούσε ηρεμία. Πάντως, οι αρχές απαγόρευσαν στους δημοσιογράφους και στα τηλεοπτικά συνεργεία να κυκλοφορήσουν σε πολλές περιοχές. Από τη Δαμασκό, αξιωματούχος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δήλωσε ότι διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των Παλαιστινίων και της Συρίας για την συμφιλίωση των δύο πλευρών. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών της Τινησίας, η δολοφονία του Παλαιστίνιου ηγέτη Αμπού Τζιχάντ θα απασχολήσει σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νεότερες αποκαλύψεις σχετικά με την επιχείρηση για την εξόντωση του Αμπού Τζιχάντ δημοσιεύει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ενημερωμένες Ισραηλινές πηγές αλλά και την ίσιους επισήμους. Η αμερικανική εφημερίδα γράφει ότι την επιχείρηση για την δολοφονία του Αμπού Τζιχάντ τη διεύθυναν με ραδιοσήματα ο αρχηγός της Ισραηλινής αεροπορίας και ένας υποστράτηγος από αεροσκάφος τύπου Boeing 707 που πετούσε έξω από τον εναέριο χώρο της Τινησίας. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Ιράν δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του έδωσαν αληθινή ναυμαχία με τους Αμερικανούς την περασμένη Δευτέρα στον κόλπο. Η δήλωση μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν με την προσθήκη ότι στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 44 Ιρανοί. Τα θύματα κυδεύτηκαν στην Τεχεράνη σε ατμόσφαιρα αγανάκτησης αλλά και εκδίκησης. Στο μέτωπο του Ιρανο-Ιρακινού πολέμου, το Ιράκ τηρεί τη μονομερία και χειρία στον πόλεμο των πόλεων από χθες τα μεσάνυχτα και εξακολουθεί να πανηγυρίζει για την ανακατάληψη σημαντικού τμήματος της Χερσονήσου του ΦΑΟ. Σύμφωνα με εκτίμηση εφημερίδας της Βαγδάτης, η Ιρακινή επιτυχία έχει καταστήσει το Ιράν περισσότερο αδύναμο και απελπισμένο από κάθε άλλη φορά ως τώρα. Υποβλήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης του Πειραιά η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση της δεκαμελούς ομάδας φυλακισμένων και ιδιωτών που αποκαλύφθηκε από τις αρχές ασφαλείας. Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονταν για την εισαγωγή ναρκωτικών και κοπτικών εργαλείων, δηλαδή λαμών, λάμες και τανάλιες, σε διάφορες φυλακές της χώρας και ιδιαίτερα στις φυλακές του Κορυδαλού. Επικεφαλής της φέρεται ο Ευγένιος Λούλ, 41 χρόνων, σοφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών Κορυδαλού. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλος της ομάδας είναι και ο γνωστός εγκέφαλος της συμμορίας των δολοφόνων, Χρήστος Παπαδόπουλος, 52 χρόνων, ο οποίος είναι ήδη στις φυλακές του Κορυδαλού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Παπαδόπουλος κατηγορείται για συμβολή σε απόπειρα απόδραση φυλακισμένου και για δωροδοκία του φύλακα Ελούλ με σκοπό την απόδρασή του. Να συνεχίσουμε με ειδήσεις πολιτικής επικαιρότητας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα επισκεφτεί το Σαββατοκύριακο την Φθιώτιδα. Το Σάββατο το βράδυ θα μιλήσει σε συναισθίαση στη Λαμία. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Χαρίλος Φλωράκης, συναντήθηκε σήμερα με τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρο Κυπριανού, με τον οποίο συζήτησε τις πρόσφατες εξελίξεις του Κυπριακού. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Απόστολου Κακλαμάνη, εγκρίθηκε η εκπώνηση ειδικής μελέτης για τις τράπεζες πληροφοριών συνολικού κόστους 4 εκατομμυρίων δραχμών. Με άλλη απόφαση του Υπουργού, εγκρίθηκε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των ΤΕΙ της Αθήνας συνολικής δαπάνης 18 εκατομμυρίων δραχμών.
από την αστυνομία συνελήφθη ιδιοκτήτης πρακτορείου Προπό, γιατί σκηνοθέτησε ληστεία σε βάρος του. Πρόκειται για τον Νεκτάριο Κούστα, 31 ετών, που έχασε πριν από λίγες μέρες 3 εκατομμύρια δραχμές στον υπόδρομο και σήμερα το πρωί κατήγγειλε ότι τον λίστεψαν δύο άγνωστοι μέσα στο κατάστημά του. Από την αστυνομία βρέθηκαν και 120 λογαριασμοί της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, που η προθεσμία πληρωμής τους είχε λήξει στις 18 του μηνός. Δύο πραγματικά παράξενους επιβάτες, ίσως τους πιο παράξενους στην ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, είχε η σημερινή πτήση από το Άμστερνταμ στην Αθήνα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Καραλή. Το Airbus της Ολυμπιακής έφτασε με μισή ώρα καθυστέρηση στο ελληνικό. Αυτό δεν ενόχλησε καθόλου τους επιβάτες των θέσεων 33G και E. Ο Δημήτρης και ο Θοδωρής είναι μόλις 7 και 8 μηνών. Το βάρος τους όμως 65 και 75 κιλά αντιστοίχως. Τα εισιτήριά τους κανονικά. Η υποδοχή τους τέτοια που δεν γνωρίζουν διεθνείς προσωπικότητες. Ο Δημήτρης και ο Θοδωρής είναι δύο μικρές φώκες που τον περασμένο Οκτώβριο βρέθηκαν από ψαράδες στην Τήλο και την Κέρκυρα. Βρέθηκαν οι μηχανείς από την Πίνα, καθώς είχαν εγκαταληφθεί από τις μανάδες τους. Τότε άρχισε η επιχείρηση σωτηρίας τους. Ήταν η πρώτη του είδους. Μεταφέρθηκαν στο Κρόνικεν της Ολλανδίας, όπου το κέντρο περίθαλψης και παρακολούθησης αγρίων και σπανίων ζώων Πίτερ Μπιούρεν έγινε το σπίτι τους. Υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και αναλύσεις που απέδειξαν πως το μόνο από το οποίο έπασχαν ήταν η πείνα. Ένα ειδικό πρόγραμμα διατροφής άρχισε αμέσως. Στην αρχή μπεμπερό, στη συνέχεια αλεσμένο ψάρι και μετά μικρά φρέσκα ψάρια. Η τελευταία φάση της πεντάμινης παραμονής τους εκεί είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Έμαθαν να συλλαμβάνουν μόνοι τους την τροφή. Σήμερα πια, λένε οι Ολλανδοί επιστήμονες, ο Δημήτρης και ο Θοδωρής είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τη ζωή. Επιστροφή λοιπόν στην πατρίδα με προορισμό την Αλόνισο, όπου βρίσκεται το θαλάσσιο πάρκο, η θαλάσσια περιοχή όπου ζουν οι περισσότερες φώκες της Μεσογείου και όπου ισχύουν ειδικοί όροι προστασίας τους. Μόνο που η υποδοχή τους ήταν τόσο φασαριόζικη και τα φλάς τόσα πολλά που τους ενόχλησαν. Όλο τυχαίως στην υποδοχή τους βρέθηκε και η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, που την ίδια ώρα αναχωρούσε για τη Γερμανία. Δεν βρέθηκε τυχαία όμως ο Δημήτρης Χατζηφούντας, ο άνθρωπος που βρήκε το μικρό Δημήτρη μπλεγμένο στα δίκτυα του στην Τήλο. Στο αεροδρόμιο, όπως είπε, ήρθε να δει μετά από πολλούς μήνες το θετό γιο του. Λίγη ώρα μετά την άφηξη στο ελληνικό, οι δύο μικρές φώκες επιβιβάστηκαν σε ένα ντορνιέ για να πετάξουν στη Σκιάθο και από εκεί με σκάφος του λιμενικού στην Αλόνισο, το νησί της ελευθερίας τους. Βέβαια, όχι πως θα είναι εκεί πολύ ελεύθεροι, μια και ο καθένας τους θα φοράει πλέον ένα πομπό που το σήμα του θα συλλαμβάνεται συνεχώς από ειδικούς δέκτες. Έτσι, οι επιστήμονες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα παρακολουθούν κάθε βόλτα ή οποιαδήποτε άλλη συνήθεια έχουν αποκτήσει. Ο Δημήτρης και ο Θοδωρής λοιπόν στην Ελλάδα, και να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Τακτικός ανακριτής ανέλαβε να διερευνήσει τις δύο απόπειρες τρομοκρατικών οργανώσεων κατά της ζωής του Γενικού Γραμματέα της ΓΕΣΕ Γιώργου Ραυτόπουλου και κατά της ζωής Αμερικανών επιβατών λεωφορείου. Η πρώτη απόπειρα είχε γίνει στις 29 Ιουνίου του 1987 και την ευθύνη είχε αναλάβει τότε η επαναστατική οργάνωση 1η Μαΐου. Η δεύτερη απόπειρα είχε γίνει στη Βούλα με αυτοσχέδια βόμβα και υπήρξαν πολλοί τραυματίες. Από την Εισαγγελία Αθηνών ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά γνώστο. Συνεδρίασε σήμερα η Προκριματική Επιτροπή για να επιλέξει τις καλύτερες τηλεοπτικές εμπορικές διαφημίσεις που προωθούν μαζί με το προϊόν και την ισότητα των δύο φύλων. Η πρωτοβουλία για τη βράβευση των τριών καλύτερων διαφημίσεων, που θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, είναι της Γενικής Γραμματείας Ισότητα και της ΕΤΕΝΑ. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσος Βασιλαδιώτη. 6 τηλεοπτικές εμπορικές διαφημίσεις από τις νέες διαφημίσεις που βγήκαν στον αέρα το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου προωθούν μαζί με το προϊόν και τους νέους κοινωνικούς ρόλους ανδρών και γυναικών. Αυτό προκύπτει από την σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Προκριματικής Επιτροπής που συνέστησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας με την ΕΤΕΝΑ για την βράβευση των τριών καλύτερων διαφημίσεων που προωθούν την ισότητα των δύο φύλων. Η Προκριματική Επιτροπή εξέτασε 118 νέες διαφημίσεις που προβλήθηκαν το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και επέλεξε 6 ως κατάλληλες για την τελική κρίση. Η τελική κρίση θα γίνει από την Επιτροπή Βράβευσης το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, αφού προηγουμένως η Προκριματική Επιτροπή εξετάσει όλες τις νέες διαφημίσεις που θα προβληθούν έως τις 31 Μαΐου και επιλέξει τις κατάλληλες.
Κατάλληλες φυσικά θεωρούνται οι διαφημίσεις που εμφανίζουν άνδρες και γυναίκες με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο σπίτι, στην εργασία, στην κοινωνική και δημόσια ζωή. Αποκλείονται οι διαφημίσεις που παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν σεξουαλικό αντικείμενο ή άτομο χαμηλότερο επίπεδου σε σχέση με τον άντρα ή το μόνο υπεύθυνο άτομο για το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών. Στην Προκριματική Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, της ΕΤΕΝΑ, της Ένωσης Διαφημιστών Ελλάδας, του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας και της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας που κλήθηκε δεν έστειλε εκπρόσωπό της. Στην Επιτροπή Βράβευσης θα συμμετάσχουν τα μέλη της Προκριματικής Επιτροπής, η Γενική Γραμματέας Ισότητας, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ και ο Πρόεδρος της Ένωσης Διαφημιστών Ελλάδας. Οι τρεις πρώτοι διαφημιζόμενοι και οι διαφημιστικές εταιρείες που θα προκριθούν θα έχουν 12 τηλεοπτικά σποτς δωρεάν το 1988 σε ζώνες Β και Γ ακροαματικότητας. Για τα αναπτυξιακά έργα που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Αιγαίου για τα νησιά του Αρχιπελάγους μίλησε το πρωί ο Υπουργός Πέτρος Βάλβης. Το ρεπορτάζ ο Ευγένιος Ανδρικόπουλος. Μεγαλόπνοα σχέδια για τη λύση χρόνιων προβλημάτων των νησιών του Αιγαίου διατύπωσε σήμερα το πρωί σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Πέτρος Βάλβης. Συγκεκριμένα μίλησε για τον προγραμματισμό του Υπουργείου το 1988, σύμφωνα με τον οποίο προτείνονται μια σειρά από λύσεις, μερικές έχουν ήδη δρομολογηθεί, σε ζητήματα όχι και τόσο πρωτότυπα και που για καιρό απασχολούν τους νησιώτες. Της ίδρυσης, ας πούμε, σχεδιάζονται λιμένο δεξαμενές, βρόχο δεξαμενές και αφαλατώσεις. Των μεταφορών. Προγραμματίζεται η κατασκευή ελικοδρομίων, η αγορά ελικοπτέρων, ίσως και υδροπλάνων, ενώ αναδιοργανώνονται τα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς. Οι υδατοκαλλιέργειες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κατασκευάζονται σταθμός οστρακοειδών στη Λέσβο, δύο μονάδες καλλιέργειας ευρύαλων ψαριών, η μία στη Λέρο και η άλλη στη Ρόδο, μια μονάδα πάχυνσης θαλασσινής γαρίδας στην Ίσυρο, αλιευτική σταθμή στην Κάλυμνο και στη Μυτιλίνη, εξυγχρονίζεται η ιχθυόσκαλα της Χίου και τέλος προϋπολογίζεται δαπάνη για την έρευνα των μεταναστευτικών ειδών. Τα υγρά καύσιμα. Χρηματοδοτείται η κατασκευή δεξαμενών με την παράλληλη δημιουργία από τους Δήμους και τις κοινότητες εταιριών για την εκμετάλλευση του προϊόντος. Στην τουριστική ανάπτυξη, προγραμματίστηκαν πλωτές προβλήτες αλιμενισμού ιδιωτικών σκαφών, παρακάπτοντας έτσι το εμπόδιο της εφορίας εναλλήλων αρχαιοτήτων, η οποία με τον πρώτο αμφορέα που θα ανελκυστεί διακόπτει και την πρόοδο των εργασιών. Τέλος, ο προγραμματισμός περιείχε και κάτι που γενικά λείπει πολύ: ιδέες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για δύο. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία εταιρείας ανάπτυξης του Αιγαίου με στόχο να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του Αρχιπελάγους και να αξιοποιήσει την γεωθερμία και την αιωλική ενέργεια. Σε αυτή θα μπορούν να μετέχουν ιδιώτες, συνεταιρισμοί, δήμοι και κοινότητες. Η δεύτερη είναι το πλωτό κέντρο υγείας. Με σκάφος κατάλληλα εξοπλισμένο, γιατροί του ΕΣΥ να περιοδεύουν με συχνότητα 4 φορές το χρόνο στα νησιά και να ασκούν προληπτική ιατρική. Και φυσικά, σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, δεν έλειψε η αναγγελία της εγκατάστασης ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, τον οποίο, όπως είπε χαριτολογώντας ο Υπουργός, θα τον επανδρώσει με καλά προπονημένους στο μέσο δημοσιογράφους. Πλουραλισμός στα μέσα επικοινωνίας και διαφήμιση ήταν το θέμα που ανέπτυξαν χθες το βράδυ ο Γιώργος Παπανδρέου του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ και ο Δήμαρχος του Πειραιά Ανδρέας Ανδριανόπουλος σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Διαφημιζόμενων Ελλάδας. Ο κύριος Παπανδρέου αναφέρθηκε στις επαναστατικές αλλαγές που έγιναν με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά την τοπική ελεύθερη ραδιοφωνία και είπε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν αλλαγές και στην τηλεόραση, όχι όμως όπως είπε με τον ίδιο τρόπο. Εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθούν περιφερειακά κανάλια και είπε ότι εν ώψη της τεχνολογικής πρόκλησης η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει με ενιαίο τηλεοπτικό δίκτυο. Ο κύριος Ανδριανόπουλος έκανε κριτική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τάχθηκε υπέρ της καλωδιακής τηλεόρασης. Οι κύριοι Ανδριανόπουλος και Παπανδρέου αναφέρθηκαν επίσης στα υπέρ και τα κατά της διαφήμισης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, Δ. Άσβαλ, υπογράμμισε σήμερα την ανάγκη να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα σε διεθνές επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιοτική απόδοση των εθνικών συστημάτων υγείας. Ο κύριος Άσβαλντ ήρθε χθες στην Αθήνα και συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Υγείας Γιάννη Φλόρο. Ο κύριος Φλόρος σε ομιλία του αναφέρθηκε στην πολιτική του Υπουργείου για την πρόθεση των σκοπών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με στόχο το 2000. Αύριο οι κύριοι Άσβαλντ και Φλόρος θα υπογράψουν μεσοπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας.
Στην αίθουσα διαλέξεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού άρχισε σήμερα και θα συνεχιστεί και αύριο το συνέδριο για τη διάδοση νέων τεχνολογιών. Μετέχουν Έλληνες και ξένοι ειδικοί. Το συνέδριο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διάδοση νέων τεχνολογιών, που σε ολόκληρη την Ευρώπη είχε 135 προγράμματα, από τα οποία τα 6 είναι ελληνικά. Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Έκαναν χτες η πανελλήνια κίνηση για την απομάκρυνση των βάσεων, με έτοιμα να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις βάσεις και η κυβέρνηση, όπως έχει υποσχεθεί, να διώξει τις αμερικανικές βάσεις μετά το τέλος της παρούσας συμφωνίας. Σε ψήφισμά τους, οι συγκεντρωμένοι τόνισαν τη βαθιά ανησυχία τους για την παραμονή των βάσεων και επίσης ότι η σημερινή μαύρη επέτειος του χουντικού πραξικοπήματος θυμίζει τις οδυνηρές εμπειρίες του λαού μας από την ξένη εξάρτηση. Το πρωί, μέλη της πανελλήνιας κίνησης για την απομάκρυνση των βάσεων έκαναν συμβολική περικύκλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, διαμαρτυρόμενοι για τη συνέχιση των ελληνοαμερικανικών διαπραγματεύσεων, και η αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Θόδωρο Πάγκαλο. Για να εκφράσουμε τη θέλησή μας να απομακρυνθούν οι ξένες βάσεις από τη χώρα μας. Σπάνιες εκδόσεις της νομισματικής επιστήμης από τον 16ο ως τον 20ο αιώνα, νομίσματα και άλλα μουσιακά αντικείμενα από συλλογή του Νομισματικού Μουσείου και έγγραφα από τα αρχεία εκτίθεται στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Στην έκθεση αυτή που έχει τίτλο «Ο πρώτος αιώνας του Νομισματικού Μουσείου» παρουσιάζονται έντυπα που καλύπτουν 5 αιώνες εκδοτικής παραγωγής, μονογραφίες και πολλοί κατάλογοι νομισματικών συλλογών. Τα νομίσματα που εκτίθενται αποκτήθηκαν από το Νομισματικό Μουσείο κατά τον πρώτο αιώνα της δημιουργίας του. Την πρωτότυπη αυτή έκθεση τη διοργάνωσαν το Υπουργείο Πολιτισμού, το Νομισματικό Μουσείο και ο Σύλλογος των Φίλων της Γενεδίου με τη συμμετοχή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Φορεσιές ζωγραφισμένες από τον Γιάννη Τσαρούχη, παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές από το 1953 ως σήμερα, παρουσίασε το Σωματείο Ελληνική Χορή Δώρα Στράτου σε εκδήλωση που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από την περασμένη Πέμπτη, δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα, ένα καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό άρχισε να επηρεάζει τον καιρό στη χώρα μας. Αυτό όλες αυτές τις ημέρες τροβιλιζόταν πάνω από τον ελληνικό χώρο, με αποτέλεσμα η ανατολική του κίνηση να είναι πάρα πολύ αργή. Από αύριο όμως θα πάψει πια να μας απασχολεί αυτό το χαμηλό, έτσι λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για γενική βελτίωση του καιρού. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η ασθενής άνεμη και η άνοδος της θερμοκρασίας, δύο στοιχεία που κυρίως θα ευνοήσουν ώστε τις πρωινές ώρες να σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Επίσης αύριο θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, όσο για τις λίγες βροχές που είναι πιθανό να σημειωθούν, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια στα ηπειρωτικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα είναι τοπικές και πολύ περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Μια ματιά τώρα και στα συστήματα. Όπως βλέπουμε, το χαμηλό που επηρέαζε τη χώρα μας όλες αυτές τις ημέρες έχει κινηθεί ήδη ανατολικά, βρίσκεται στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Έτσι λοιπόν στη χώρα μας υπάρχει ένα ομαλό πεδίο βαρομετρικών πιέσεων σχετικά υψηλών. Όμως στην ανώτερη ατμόσφαιρα υπάρχει ακόμα ψυχρή αέρια μάζα και αυτό θα ευνοήσει ώστε να εμφανιστούν αύριο τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες φαινόμενα αστάθειας πάνω από τα ηπειρωτικά. Επίσης αυτό εδώ το χάρτη μπορούμε να δούμε και ένα βαθές χαμηλό που βρίσκεται νότια της Κρήτης. Αυτό θα κινηθεί ανατολικά και τις πρωινές ώρες θα δώσει λίγες βροχές μόνο στην περιοχή της Κρήτης. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, δεν έχουμε να πούμε κάτι το αξιόλογο. Είναι αρκετά υψηλές και στην Ευρώπη. Η Ρώμη, όπως βλέπουμε, είχε 18 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι, η Λάρνακα 20 και η Αθήνα 19. Μια ματιά τώρα και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Όπως βλέπουμε, η θερμοκρασία σημείωσε σήμερα μια μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου εκεί το πρωί είχε αρκετή συννεφιά. Αύριο λοιπόν Παρασκευή. Τις πρωινές ώρες στην Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, γρήγορα όμως περιμένουμε ο καιρός και εκεί να βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις που τις μεσημεριανές και απογευματινές όμως ώρες τοπικά στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Επίσης τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Η άνεμη θα είναι γενικά ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία που θα ανέβει, όπως είπαμε, θα κυμανθεί στη βόρεια παιδινή Ελλάδα από 7 μέχρι 19 βαθμούς,
και στην υπόλοιπη παιδινή χώρα από 10 μέχρι 22. Η Καλαμάτα θα έχει λίγη μονοσυννεφιά με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 μέχρι 21 βαθμούς. Στην Αττική το πρωί θα έχουμε τοπικά περιορισμένη ορατότητα και λίγες μονονεφώσεις, που πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 10 μέχρι 21 βαθμούς. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα έχει τις πρωινές ώρες και η περιοχή της Θεσσαλονίκης και λίγη συννεφιά, που και εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 μέχρι 19 βαθμούς. Και πριν κλείσουμε, να πούμε δύο λόγια και για το Σάββατο. Θα έχουμε αρκετά καλό καιρό στη χώρα, με λίγες μόνο νεφώσεις που τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και πάλι θα αυξηθούν τοπικά στις ηπειρωτικές μόνο περιοχές της χώρας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής παντού, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα μικρή άνοδο. Καλησπέρα σας. Ο φάκελος της ελληνικής υποψηφιότητας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 θα είναι έτοιμος μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από το Σύμβουλο ΙΚΟ. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την συγκρότησή του. Αυτά τόνισε στην διάρκεια συνέντευξη τύπου ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σύφης Βαλιράκης, παρουσιάζοντας συγχρόνως και την ανάληψη του περιεχομένου του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και την ανάλυση του που έγινε από την Εκτελεστική Επιτροπή Προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Η εργασία αυτή περιέχεται σε ένα τόμο 80 σελίδων και την έχει επιμεληθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Εκτελεστικής Επιτροπής με βάση το περιεχόμενο των φακέλων υποψηφιότητας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 των πόλεων Άμστερνταμ, Βαρκελόνης, Παρισίων και Μπέρμιγχαμ. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε ότι ο φάκελος υποψηφιότητας της Αθήνας και η αίτηση για την ανάληψη των αγώνων του 1996 θα υποβληθούν στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 1990. Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει αναλυτικότερα την διαρθρωτική πλευρά, την οργάνωση, την μεθοδολογία και τον περιεχόμενό τους.